Καλημέρα σας, κυρία Κανέλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε. Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά. Να σε ξαναείστε καλά. Αν ήμουν εκεί, ξέρεις τι θα σου χάριζα, ε? Τι? Το βλέπεις, τι είναι? Τι είναι, ένα CD. Όχι, ένα νόμισμα. Λοιπόν, ο, δεν είναι όχι. CD. Η δεκάρα. Είναι τα πέντε λεπτά. Τα πέντε λεπτά, να. Τα παλιά, τα πέντε λεπτά. Για δεκάρα το πέρασα. Πώς έκανε μια τρίπια δεκάρα. Αυτό, ναι. Οπότε όταν θα βρεθούμε θα στο δώσω. Γιατί... Ωραία, θα το περιμένω. Άρα την τρίπια δεκάρα. Πρέπει να θυμόμαστε. Την τρίπια δεκάρα. Πού πάει η δεκάρα. Τη βάζετε στο. Να θυμόμαστε από τι κρεμόμαστε. Στο χθεσινό δηλαδή τη βάζει την τρίπια δεκάρα. Ε, βέβαια. Λοιπόν. Για να όχι το δούμε. Μόνο στο γιατί. Χθεσινό. Το βάζω και στι προσδοκίε, το βάζω και στο εργασιακό που έρχεται. Ναι, και το βάζω σε ένα άλλο κάζους μπέλι, το οποίο νομίζω ότι κηρύσσει το σύνολο των εργαζομένων. Εκόντες, άκοντες, απέναντι στον νομοσχέδιο. Πάμε στο χθεσινό κάζους μπέλι. Πάμε στο χθεσινό και θα έρθουμε και στα εργασιακά. Ήταν ικανοποιημένοι. Άμα ξεκινήσουμε τουρκικά, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την τρύπα που δεν φαίνεται. Ποια είναι όχι αυτή που σου δείξα. Δηλαδή κοίταξε να δεις. Αυτό που φάνηκε προς τα έξω και ικανοποίησε πάρα πολύ κόσμο, έχοντας προφανώς την εικόνα, θυμηθείτε, πρέπει να θυμηθείτε λίγο τι εικόνες έχουμε από το παρελθόν, έτσι. Τον Ερντογάν καθισμένο σαν Σουλτάνο, εδώ. Μιλάμε για τέτοιες εικόνες, οι οποίες εύκολα τις επεξεργάζεται κάποιος επικοινωνιακά και λέει πήγαμε εκεί και είπαμε εσείς κάνετε παραβιάσεις, εσείς κάνετε αυτό, εσείς κάνετε εκείνο. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Δένδιας είχε ένα πιο, έτσι, πιο... Τα είπε, τα είπε, είχε τα είπε, και χιούμορ, έτσι. Είχε και σαρκασμό, ναι. Είχε και σαφήνεια και είπε αυτά που περιμέναμε να πούμε και που κουβεντιάζουμε όλοι και που είναι οι ελληνικές θέσεις. Άκου όμως και τον κύριο Κατρούγκαλο. Λέει, σημασία δεν έχει να τις λες τις θέσεις σου. Ναι. Σημασία έχει να βρίσκεις έναν κοινό τόπο, εκεί είναι το μυστικό. Και να τις προωθείς. Προς τα έξω λοιπόν. Προς τα έξω λοιπόν αυτή η εικόνα βολεύει και εντός και εκτός Τουρκίας. Ναι. Οι Τούρκοι λένε τα δικά τους και εμείς λέμε τα δικά μας. Εμείς είμαστε περήφανοι για τις θέσεις μας. Και είμαστε αμετακίνητοι. Οι Τούρκοι είναι και εκείνοι περήφανοι για τις θέσεις τους και είναι αμετακίνητοι. Μιλιταριστικά συμφέρει πάρα πολύ. Ο Δένδιας το είπε και νομίζω ο κύριος Υπουργός με πολύ μεγάλη σαφήνεια. Ξοδεύουμε και ένα κάρο λεφτά γιατί απειλούμαστε. Ναι. Και η Τουρκία έχει τους θηριωδέστερους εξοπλισμούς. Δεύτερη χώρα νομίζω είναι μετά τους Αμερικανούς. Ναι, άρα... Στο ΝΑΤΟ σε εξοπλισμούς. Το ότι είμαστε δύο σύμμαχοι που ξοδεύουμε τον άμπακο. Οι λαοί μας μπορεί να έχουν προβλήματα. Να πεινάνε, να έχουν δυσκολίες. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Να έχουν μνημόνια, να έχουν τούτο, να έχουν εκείνο, δεν απασχολεί κανέναν. Και δεν ήξερα ότι τα όπλα και ο πόλεμος κοστίζουν μόνο σε χρήμα. Το ενδεχόμενο ενός πολέμου κοστίζει περισσότερο σε ανθρώπινες ζωές. Εντάξει, δεν έχουμε φτάσει. Και αυτό είναι που μετράει για μένα και για εμάς παραπάνω απ' όλα και πέρα απ' όλα. Ναι. Άρα πίσω από τις πόρτες που το ύφος μπορεί να ήταν καλύτερο. Διαλεκτικότερο και διπλωματικότερο, ναι. Προφανώς κλείστηκαν συμφωνίες αυτές που όπως είπε ο κ. Άρα Δένδιας, μπροστά στις κάμερες έπαιξαν θέατρο. Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Α. Τι λες? Είπαν δηλαδή... αυτά που λένε, ναι. Για να ακούει ο λαός. Ναι. Δεν είπαν αυτά που λένε και τους συμφέρουν και τους δύο. Άρα μέσα έχουν συμφωνήσει κάτι μεταξύ τους. Κάτι μυστικό. Ναι. Και έξω βγαίνουν και εξακολουθούνται. Για να δούμε, ναι. Τι είναι αυτό το μέσα μωρέ που λέμε. Χρήστο και Γιάννη, μα το Χριστό, τι είναι αυτό το μέσα? Μιλάνε δύο άνθρωποι που είναι και οι δύο μέσα στο ΝΑΤΟ. Ναι. Μιλάνε δύο άνθρωποι που είναι και οι δύο μέσα στην Αμερικανονατοϊκή αλλαγή. Ναι, οκ, okay, αλλά με πολλά προβλήματα. Δηλαδή, τώρα, και τι ανταλλάσσουν εκεί, τι λένε. Στην Ουκρανία και στη Βαλτική και από εδώ και από εκεί. Αλλά 20 μήνες εστόλη έξω δεν είναι για το τίποτα. Ο καθόλου. Είναι για να βάλει ο καθένας τις γραμμές του έτσι ώστε να καταλήξουμε από κοινού για το κοινό συμφέρον και ας τάξεις και ποιον που θα βγάλουν τα λεφτά σε μια συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Μάλιστα. Α, εκεί πάει. Άρα εκεί οδηγούμαστε. Εκεί οδηγούμαστε. Άρα πάμε σε συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Μα δεν το είπα εγώ. Ο υπουργός, εγώ τον άκουσα τι είπε. Δεν πέρα είπε από αυτά που είπαμε και άκουσε, θυμάστε τι είπε στο τέλος. Τι είπε? Να αρχίσουμε λοιπόν από τα πλούστερα και χαμηλότερης έντασης ζητήματα όπως είναι η οικονομική συνεργασία. Ναι, αυτό μπορεί να είναι οικονομική συνεργασία και ο τουρισμός. Όταν έχεις προβλήματα από το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, οι εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία. Ηλιάνα, οι εμπορικές, τα ξέρεις καλύτερα από μένα τώρα αυτά. Οι εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία για πολλές επιχειρήσεις ελληνικές και τουρκικές είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και η συνεργασία που έχουν Έλληνες επιχειρηματίες με Τούρκους επιχειρηματίες επίσης είναι και υψηλό επίπεδο. Δηλαδή δεν έβγαλα συμπέρασμα εγώ ότι εννοούσε την εκμετάλλευση ο κ. Δένδιας. Ναι, αυτούς τους ρώτησε κανένας αν τους άρεσε το χθεσινό ή δεν τους άρεσε το χθεσινό. Ποιους? Τους επιχειρηματίες εννοείς.
Ναι. Που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία. Φαντάζομαι θα βγουν τις επόμενες ημέρες και θα μας τα πούν. Κάτω το πόπολο, το οποίο φοβάται μήπως μπλεχτεί και ορθά φοβάται σε κάποια στοχοποίηση την οποία μας έχουν βάλει οι Αμερικάνοι, διότι είμαστε πρώτη γραμμή κρούσης σε περίπτωση που σκάσει η Ουκρανία. Πάμε και στα εργασιακά, γιατί δεν έχουμε πολλά πολύ χρόνο. Ναι, ναι. Είμαστε ή δεν είμαστε πρώτη γραμμή, καλέ. Ναι, ναι. Στα νησιά δεν είμαστε πρώτη γραμμή. Ναι. Στην Κύπρο δεν είμαστε πρώτη γραμμή. Στην Κρήτη δεν είμαστε πρώτη γραμμή. Ναι. Αυτοί αλωνίζουν πάνω κάτω. Ξοδεύουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο και πυρηνικές δυνάμεις και οτιδήποτε έχουν για να γεμίσουν τα πράγματα. Άρα όλες αυτές οι συζητήσεις είναι για το Θεαθήνε μπροστά στις κάμερες. Καθόλου. Είναι για να βρεθεί επιτέλους το ποσοστό συμμετοχής στη συνεκμετάλλευση. Ναι. Το ποσοστό συμμετοχής στη συνεκμετάλλευση. Μόνο που η συνεκμετάλλευση δεν θα γίνει μεταξύ του Χρήστου, της Λιάνας, του Γιάννη και της Φατμέ και του Μοχάμετ και του Αλή. Μάλιστα. Θα γίνει ανάμεσα σε μια μεγάλη εταιρεία Αμερικάνικη, μια μεγάλη εταιρεία Γαλλική, μια μεγάλη εταιρεία Ιταλική, ναι. Μια μεγάλη... Για να δούμε. Δηλαδή, χθες δεν βλέπατε τις αναλύσεις. Κυριακή κοντή γιορτή. Πόσα χρόνια έχει η ΕΝΗ και η Total στη Λιβύη. Πόσα χρόνια παίρνουν το πετρέλαιο της Λιβύης. Ναι. Αυτό έχει καμία σχέση με το λιβυκό λαό. 70 χρόνια που είναι εκεί και παίρνει το πετρέλαιο η ΕΝΗ και η Total. Πλούτησαν οι Λίβοι και δεν έχουν που να τα βάλουν. Αναλύσαμε τα ελληνοτουρκικά. Άρα λοιπόν δεν μιλάτε για συνεκμετάλλευση. Γιατί τα πράγματα είναι ότι θέλει ο καθένας να έχει ένα ρόλο. Πού θέλει να τον έχει το ρόλο δηλαδή. Πού θέλει να τον έχει το ρόλο, πες μου. Όπως λες εσείς, το Αιγαίο. Είναι χαμηλής και ίσονος σημασίας. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, δεν προλάβαμε να πούμε για τα εργασιακά, γιατί αναλύσαμε πάρα πολύ τα ελληνοτουρκικά. Όλες ανανεώνουμε. Ανανεώνουμε, δεν έχουμε χρόνο. Αποκλειστικά για τα εργασιακά τις επόμενες ημέρες. Την επόμενη εβδομάδα κλείνουμε ραντεβού. Στον αέρα θα μιλήσουμε για τα τυπικά. 6 του μηνός απεργία. Καλημέρα, νωρίτερα. Διαφημίσεις. Είναι κάτι κολλημένο στην αργία, έτσι ώστε όλοι μαζί να συζητάμε για τις εργασιακές. Θα τα πούμε σε λίγες μέρες για τα εργασιακά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.